Μια βόλτα στην Πέλα να πάμε. Να πάμε μια βόλτα στην Πέλα, να δούμε τι γίνεται και εκεί. Για να δούμε τι γίνεται εκεί. Ο Δημήτρης Τσουφλίδης. Γεια σου Δημήτρη. Τι κάνεις? Καλά. Καλή επιτυχία να πω, αν και τη θεωρώ δεδομένη, γιατί η συνταγή θα έλεγα είναι εκεί πάρα πολύ καλά υλικά. Έχει καταρχήν εσένα Εύη και τον πολύ καλό βέβαια φίλο Χρήστο. Και στην επιτυχία θα έλεγα ότι τη θεωρώ δεδομένη και κάτι που έλειπε θα λέγαμε από την τοπική επικαιρότητα, μια εκπομπή δηλαδή που θα μας ενημερώσει για την τοπική επικαιρότητα και το τι γίνεται τέλος πάντων στην Κεντρική Μακεδονία. Καλή επιτυχία λοιπόν και από μένα. Ευχαριστούμε πολύ. Τι γίνεται Δημήτρη στην Πέλα? Στην Πέλα θα πω θετικά πράγματα, θέλω να πιστεύω ότι θα πω εγώ. Σήμερα για παράδειγμα είχαμε την πρώτη υπογραφή από μια σειρά από έργα που πρόκειται να γίνουν για την επισκευή και την συντήρηση αν θέλεις του οδικού δικτύου στην περιφερειακή ενότητα Πέλας. Ένα οδικό δίκτυο το οποίο πραγματικά χρειάζει άμεσης συντήρησης. Είναι οι πρώτες συμβάσεις των 150.000 ευρώ που έχουν υπογραφεί με τον εργολάβο και αναμένεται άμεσα ο εργολάβος να μπει και να αρχίζει να ξεκινήσει τη συντήρηση στους δρόμους αυτούς. Πρέπει να πούμε ότι υπάρχουν και περίπου γύρω στο 1 εκατομμύριο ακόμα ευρώ το οποίο θα δοθεί από χρήματα της Περιφερειακής Ενότητας Πέλας προκειμένου να συντηρηθούν δρόμοι του επαρχιακού δικτύου αλλά και βέβαια και ένα κομμάτι του οδικού δικτύου που έχει να κάνει με το εθνικό δίκτυο. Είναι μια καλή προσπάθεια θα λέγαμε αυτή, μια καλή κίνηση για να μπορέσουμε να διορθώσουμε κάποια σημαντικά προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει η Περιφερειακή Ενότητα Πέλας. Δεν ξεχνάμε βέβαια ότι στις βασικές επιδιώξεις της Περιφερειακής Ενότητας Πέλας είναι και αυτή της ολοκλήρωσης και της κατασκευής μάλλον των δύο παρακάμψεων που έχουν να κάνουν με τη Χαλκιδόνα και την παράκαμψη των Γενιτσών. Αυτά είναι τα δύο βασικά έργα τα οποία είναι στην ατζέντα. Μάλιστα, την περασμένη εβδομάδα ο κύριος Αντιπεριφερειάρχης, ο κύριος Θεόδωρος Θεοδωρίδης, μετέβη για μια ακόμα φορά στην Αθήνα προκειμένου να μπορέσει να βρει μια λύση και να ενταχθεί ως ενιαίο έργο το έργο αυτών των δύο παρακάμψεων και να μπορέσει άμεσα να δοθεί λύση σε αυτό το μεγάλο πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουμε. Και κλείνοντας, θα σας πάμε και λίγο μια που είναι πολύ της μόδας να μιλάμε για λευκές εβδομάδες. Θα σας πάμε μέχρι... Το επόμενο μας θέμα είναι αυτό, Δημήτρη. Το χιονοτρομικό κέντρο Βόρας, οπότε είναι μια καλή πάσα να σας κάνω. Πραγματικά στις πρώτες εβδομάδες λειτουργίας στο χιονοδρομικό κέντρο Βόρας πάνω υπό την εποπτεία θα λέγαμε της ΕΤΑΔ, της εταιρείας αξιοποίησης του Δημοσίου, πηγαίνει πάρα πολύ καλά. Μάλιστα ετοιμάζει και ένα event θα λέγαμε αυτή την εβδομάδα η εταιρεία, θα ενημερωθείτε λογικά και από δελτία τύπου τα οποία θα κυκλοφορήσουν. Η κίνηση είναι πάρα πολύ καλή και βέβαια αυτό γίνεται γιατί μην το ξεχνάμε ότι όπως ίσως να έχετε ενημερωθεί, το χιονοδρομικό κέντρο Βόρας είναι από τα λίγα που ήταν χιονισμένο, ήταν λευκό αυτές όλες τις ημέρες και πραγματικά κάνουν έναν πολύ καλό αγώνα πάνω οι άνθρωποι που διαχειρίζονται το χιονοδρομικό κέντρο, να κρατήσουν το χιόνι στις πίστες. Από ό,τι έχω μιλήσει και με διάφορους φίλους οι οποίοι ασχολούνται με το σκι, είναι πάρα πολύ ευχαριστημένοι. Έχουν ανοίξει μέχρι και την κρέμαση, την πίστα την οποία θέλουν όλοι οι σκιέρ και όλοι οι λάτρες του σκι. Και πραγματικά είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να εκμεταλλευτούν αυτή την λευκή εβδομάδα, η οποία έχει ανακοινωθεί ότι θα πραγματοποιηθεί μέσα στο Μάρτιο. Έτσι. Δημήτρη, να σας ευχαριστήσουμε και εσένα πολύ για την ενημέρωση. Καλό σου απόγευμα. Και...